Εμείς θα ασχοληθούμε με το πιο προβληματικό και πιο πολύ συζητημένο όγκο, επιφανειακό όγκο που λέγαμε παλιότερα, σήμερα το λέμε μη μειοδιθητικό, καρκίνο της οδόχου κύστης. Θα σας πω μερικά επιδημιολογικά στοιχεία και γενικά στοιχεία να κάνω μια εισαγωγή που να διευκολύνει μετά την κυρία, την ουσία του θέματος που μας ασχολήσει σήμερα. 25 περίπου τις 100 των μη μειοδιθητικών όγκων, όπως το λέμε τώρα σήμερα, επιφανειακών παλιότερα, είναι σταδίου ταθένα. Και μάλιστα το ποσοστό αυτό όταν συνυπάρχει με grade 3, πέφτει δραματικά και υπολογίζεται περίπου στο 5%. Οι όγκοι αυτοί συνιστούν θεραπευτική πρόκληση επειδή ακριβώς έχουν υψηλό βαθμό κακοήθειας, κακοήθους συμπεριφοράς. Η κλινική του συμπεριφορά δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή και παρά τις πρόσφατες πρόοδους, το μοριακό τους προφίλ και η θέση τους στις παθογενετικές ατραπούς ή αν θέλετε μηχανισμούς αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα πρόβλημα, ένα δίλημα, ένα ένιγμα. Και το σπουδαιότερο είναι ότι παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής και ακόμα σπουδαιότερο υψηλό κίνδυνο πρόοδου της νόσου, δηλαδή να γίνει διθυτικός καρκίνος. Να σας υπενθυμίσω τους πίνακες επικινδυνότητας της ΙΑΟΡΤΙΣΥ. Στη δεύτερη στήλη βλέπετε την ταξινόμησή τους ανάλογα με τους διάφορους παράγοντες σε χαμηλού ενδιάμεσης και υψηλής επικινδυνότητας. Η πιθανότητα στον πρώτο χρόνο για τους όγκους αυτούς που είναι υψηλής επικινδυνότητας η πιθανότητα επαναλαμβάνουν υποτροπής είναι 61%, ενώ στα 5 χρόνια είναι 78%. Και όσον αφορά την πρόοδο, η πιθανότητα προόδου, στον πρώτο χρόνο μπορεί να φτάσει τα 17%, ενώ στα 5 χρόνια μπορεί να φτάσει και τα 45%. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι οι προηγούμενοι πίνακες βασίζονται στο score system της ERTC, που βασίζεται με τη σειρά του, το score system αυτό, στους 6 μείζονες παράγοντες κινδύνου, στην πολλαπλότητα των όγκων, στο μέγεθος του όγκου, στη συχνότητα προηγούμενων υποτροπών, στο στάδιο, στο βαθμό διαφοροποίησης και στην ύπαρξη του καρκινώματος in situ. Θα επαναλάβω πάλι, θα σας κουράσω ενδεχομένως με 2-3 νούμερα για να σας κάνω σαφές το πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι αυτός ο καρκίνος. Όταν αντιμετωπιστεί μόνο με TUR, το ποσοστό υποτροπής ανάλογα τη συνύπαρξη πολλών ή λιγότερων παραγόντων κινδύνου, φτάνει το 50 με 80%, ενώ εκείνο της προόδου το 23 με 50%. Να ξέρετε ότι το 1 τέταρτο και θα έλεγε κανείς και το 1 τρίτο ακόμα των ασθενών, δηλαδή 33 με 34% των ασθενών, με αυτόν τον καρκίνο που αντιμετωπίζονται μόνο με διουρηθική αφαίρεση, θα πεθάνει τελικά από την νόσο. Μετά την αρχική διουρηθική, υπάρχει πολυματικός όγκος σε ένα ποσοστό του 33 έως 78%, περίπου μέσω όρου 40%. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, διότι θα πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε σωστά τη διουρηθική εκτομή. Σε αυτό θα αναφερθεί ο επόμενος ομιλητής. Επίσης, πέρα ότι πρέπει να κάνουμε σωστά την σωστή διουρηθική εκτομή, στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνεται ότι πρέπει να παίρνουμε επίσημη κοχυτόνα. Διότι η πολυπόμενη νόση παρατηρήθηκε στην επαναστατιοποιητική, όπως τη λέμε, RETUR, TUA, στο 49% όταν δεν είχε συμπεριληφθεί μυκοχυτόνας, σε αντίθεση με το 13% όταν είχε συμπεριληφθεί μυκιστιβάδα. Επίσης, να ξέρουμε ότι πάντοτε βιβλιογραφικά το 30 έως 40% των ασθενών μετά φαινά όγκο μπορεί να έχουν νόσο μειοδιηθητικό, διηθητική, στην επαναληπτική TUR ή ακόμα και στην κυστεκτομή. Ακόμα και μετά τη διουρηθική εκτομή και την άμεση ενδοκιστική χημειοπροφυλακτική έγχυση, που βεβαίως στον όγκο αυτό δεν έχει ιδιαίτερη αξία, αλλά δεν το ξέρουμε προηγουμένως, πρώιμη υποτροπή, δηλαδή στον τρίτο μήνα, μπορεί να φτάσει στο 45%. Και ασθενή με αυτόν τον όγκο, με πρώιμη υποτροπή στον τρίτο ή και στον έκτο μήνα μετά την TUR, παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό προόδου. Και αυτό είναι γνωστό, διότι όταν υποτροπιάσει μετά από 9 μήνες ή μετά από ένα χρόνο,
το ποσοστό της πρόοδου της νόσου είναι χαμηλότερο όταν γίνεται προήμος. Παρά τη δυσμενή πρόγνωση, η έκβαση μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση της σημερινής αποκτηθήσας κλινικής εμπειρίας, αλλά και με τη χρήση της τεχνολογικής προόδου, παραδείγματος χάρη της φωτοδυναμικής διάγνωσης. Το βασικότερο όμως είναι, στη θεραπευτική προσέγγιση των όγκων αυτών, πρέπει να έχουμε τα εξής τρία, να σκεφτόμαστε πάντοτε τους εξής τρεις ακρογωνιαίους λίθους. Πρώτον, πρέπει να κάνουμε πλήρη διουρητική αφαίρεσή τους. Η αποτελεσματική επικουρική ενδοκιστική θεραπεία και κυρίως αναφερόμενα στην BCG, στο BCG. Και βεβαίως την πρώιμη αναγνώριση της αποτυχίας της αρχικής θεραπείας και την έγκαιρη ένδειξη της ρητικής κυστεκτομίας. Ο κ. Βαρκαράκη θα ακολουθήσει μετά από τη δική μου βραχία εισήγηση. Θα αναφερθεί στην συντηρητική αντιμετώπιση μετά τη DUR και πώς γίνεται αυτή. Και στην κυστεκτομή, πότε γίνεται αυτή. Και στο τέλος, ο κ. Τζόρτζης θα αναφερθεί σε ένα περιστατικό και ελπίζω να συμμετέχουμε όλοι αυτοί κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Κύριε Βαρκαράκη. Εντάξει, ορισμένα βασικά σημεία τα είπε και ο καθηγητής. Θα τα ξανακούσετε. Δυστυχώς, θα σας κάνω ένα overview γενικώς πώς θα αντιμετωπίσουμε το TAF1G3 και ποια θα είναι η στρατηγική μας, παρόλο που υπάρχουν πολλά αμφιλεγόμενα κομμάτια. Και μετά θα κουβεντιάσουμε ένα case report, έχοντας υπόψη μας αυτά που σας είπα προηγουμένως. Μια επανάληψη, ναι, είναι συχνός όγκος, 20% των όγκων είναι TAF1G3, υποτροπιάζουν 80%, πρόοδος η μισή προδέμουν σε διθυτικό και βεβαίως πεθαίνει αρκετός κόσμος από αυτόν τον όγκο. Πρέπει λοιπόν όμως να διατηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ της συντηρητικής ή της πιο επεμβατικής ριζικής κυστεκτομής. Και να δούμε λοιπόν τι παίζει ρόλο, έτσι, για να ξέρουμε πραγματικά ότι έχουμε να κάνουμε TAF1G3 και τι TAF1G3 έχουμε. Έτσι λοιπόν, σημαντικό ρόλο παίζει ο χειρουργός. Πρέπει να κάνουμε μια καλή εκτομή για να ξέρουμε καταρχάς ότι έχουμε σωστό στάδιο και τι ακριβώς όγκο έχουμε. Έτσι λοιπόν, σημαντικό ρόλο παίζει η πλήρη εκτομή του όγκου. Και γι' αυτό η πληρότητα εμφανίζεται, πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε μυϊκό χιτώνα στην ιστολογική μας, διότι εάν δεν έχουμε μυϊκό χιτώνα, υποσταδιοποίηση, κάνουμε μια υποσταδιοποίηση τάξης του 50%. Αλλά ακόμα και με μυϊκό χιτώνα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η υποσταδιοποίηση μπορεί να φτάνει και το 30%. Κατά συνέπεια είναι πολύ βασικό να έχουμε μυϊκό χιτώνα για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε όλο τον όγκο σε πρώτη φάση. Και βέβαια η τεχνική μας θα πρέπει να στείλουμε ξεχωριστά τη βάση για να ξέρουμε ότι έχουμε μυϊκό και να μπορεί και ο παθανοτόμος να το ξέρει. Να κάνουμε κάποιες βιοψίες, αν και αυτό είναι βιοψίες από ύποπτες περιοχές, πρέπει να γίνονται. Τυχαίες βιοψίες δεν είναι ίσως τόσο απαραίτητο. Και βέβαια να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιούμε τον καυτηριασμό στο δυνατόν λιγότερο. Άμα είναι κάποιος όγκος μικρός και βγαίνει unblock, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Δεν είναι βέβαια πάντοτε εφικτό. Αλλά προσπαθούμε να φύγουμε τον καυτηριασμό πιο πολύ να βοηθήσουμε τον παθανοτόμο. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της υποσταδιοποίησης, για TAF1G3 πλέον είναι σχεδόν επιβεβαιωμένο, πρέπει να κάνουμε μέσα σε 4 με 6 εβδομάδες ένα δεύτερο retour. Ή μπορείς να κάνεις ένα δεύτερο retour όταν δεν είσαι σίγουρος, είχες πολλούς όγκους, ματώνανε λίγο και δεν είσαι σίγουρος ότι τους έχεις βγάλει όλους, σίγουρα θα κάνεις πάλι και εδώ ένα δεύτερο retour. Μας παρέχει ακριβέστερη σταδιοποίηση. Σε ένα ποσοστό μπορεί να σου προσφέρει κάποια θεραπεία, δηλαδή όταν κάνουμε ένα δεύτερο retour, η ελεύθερη υποτροπή είναι 69% έναντι 37%. Και βέβαια θα μας δώσει και προγνωστικές πληροφορίες, έτσι ώστε να ξέρουμε τι συμπεριφορά, τι όγκος είναι αυτός στο TAF1G3, είναι από αυτούς που πρέπει να προχωρήσουμε σε κυστεκτομή ή μπορούμε να πάμε και πιο συντηρητικά. Γιατί, παραδείγματος χάρη, εκ νέου ένας TAF1G3 στο δεύτερο TUR, θα δούμε ότι ίσως είναι και ένδειξη για κυστεκτομή. Βέβαια, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο παθολογωτόμος μας. Και είπαμε να τον βοηθήσουμε κι εμείς, διότι και αυτοί έχουν τα δικά τους προβλήματα. Δεν έχουν καταρχάς μια ομοφωνία ως προς το τι είναι η διήθηση του μυϊκού και βλέπουμε ότι μερικοί υποσταδιοποιούν κατά 50%, άλλοι υπερσταδιοποιούν κατά 5%. Εδώ δεν έχουν ομοφωνία ούτε και για το grade. Η ομοφωνία είναι της τάξης του 60%. Βλέπετε λοιπόν ότι και αυτοί έχουν ορισμένα προβλήματα. Ίσως το πόσο αγγεία και λεμφαγγεία είναι διθυμένα στο χώριο
παίζει κάποιο ρόλο. Καλό θα είναι να συζητάμε πάντως με τον παθολογανατόμο μας και να, αφού το έχουμε εμπιστοσύνη, να κουβεντιάζουμε μαζί και από κοινού να λαμβάνουμε αποφάσεις, έτσι ώστε να είναι υποψιασμένος και αυτός για το τι πράγμα μιλάμε. Τώρα, είναι στάνταρ τακτική. Μετά τη διουρηθρική, βέβαια, κάνουμε μια έγχυση κυρίως μυτομυσίνης. Αυτή είναι η εντός 6 ώρων. Προλαμβάνει όμως κυρίως τις υποτροπές μικρών όγκων. Έτσι. Δηλαδή, έχει βρεθεί ότι για όγκους οι οποίοι θα πάρουν μετά BCG, ίσως δεν έχει και τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Αλλά βέβαια, δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εκ των προτέρων. Κατά συνέπεια, είναι μια πάγια τακτική εντός 6 ώρων μετά τη διουρηθρική μας, εκτός αν έχουμε κάποιο περφόρ, έχουμε εκτεταμένο όγκο, έτσι έχουμε μεγάλη τραυματική επιφάνεια και φοβόμαστε μια συστηματική απορρόφηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε και να την αποφύγουμε. Τώρα, η συντηρητική αντιμετώπιση, ο θεμέλιος λίθος και κυρίως θεραπεία είναι το BCG, έτσι. Και υπάρχει αρκετά καλό level of evidence ότι το BCG, οι 6 κύκλοι δηλαδή, οι 6 εβδομαδιαίοι που κάνουμε, μειώνουν τόσο την υποτροπή, τόσο την πρόοδο και περιορίζουν την ανάγκη της κυστεκτομής σε ένα 15% των ασθενών. Είπαμε, το κλασικό σχήμα είναι 6 εβδομάδες. Είναι καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη ενδοκυστική θεραπεία. Υπάρχει έτσι το ερώτημα αν μειώνοντας τη δόση, διότι εντάξει, υπάρχουν παρενέργειες, έτσι, οι άρρωστοι αυτοί έχουν και ρεθιστικά, πιο σπάνια βέβαια να φτάσουμε σε πιο σοβαρά προβλήματα, αλλά η δόση που μπορεί να μειωθεί, ίσως, χωρίς να είναι διευκρινισμένο αυτό, μπορεί να μειώνει και την αποτελεσματικότητα. Άλλοι δεν το δέχονται. Έτσι. Όμως το BCG το κάνουμε για 6 εβδομαδιές. Είναι όμως απαραίτητο να κάνουμε και BCG διατήρησης, γιατί διαφορετικά το θεραπευτικό αποτέλεσμα ουσιαστικά μειώνεται αρκετά. Και υπάρχει καλό level of evidence για το maintenance, το ρόλο του BCG maintenance, ότι μειώνει τόσο την υποτροπή όσο και την πρόοδο. Και το σχήμα αυτό είναι 3 εβδομαδιαίες εγχύσεις στους 3 και στους 6 μήνες και μετά ένα εξάμηνο για 3 χρόνια. Κάνουμε πάλι τις 3 εβδομαδιαίες ενδοκιστικές εγχύσεις και αυτά βγήκαν διότι πώς διαλέξανε δηλαδή τις 3 εβδομαδιαίες. Είδανε το πικ της αποτελεσματικότητας είναι στις 3 εβδομάδες και το αποτέλεσμα αυτό, κρίνοντας από την υπερευαισθησία και τη μαντού, διατηρείται για 6 μήνες. Μετά αρχίζει και πέφτει αυτή. Οπότε γι' αυτό διαλέξαν και το εξάμηνο ως αναμνηστικές ουσιαστικά δόσεις και κάναν τις 3 εβδομαδιές για να έχουμε τη μέγιστη ανοστοδιέγερση του ασθενούς. Δυστυχώς, η συμμόρφωση είναι μικρή, δηλαδή να συμπληρώσουν την τριετία, είναι λίγοι αυτοί οι ασθενείς. Ίσως κάτι πιο ρεαλιστικό είναι ο ένας χρόνος και ίσως γι' αυτό και αντανακλάται στα guidelines. Αποτυχία του BCG βεβαίως και υπάρχουν ασθενείς που αποτυγχάνουν. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι ποτέ είναι το refractory BCG, έτσι, δηλαδή δεν έχουμε βελτίωση ή πρόοδο, έχουμε βελτίωση ή πρόοδο μέσα στους 3 με 6 μήνες, δηλαδή ο όγκος ξαναβγαίνει. Είναι η αντοχή στο BCG, αυτοί δηλαδή που είχαν μια κυστεοσκόπηση ίσως αρνητική, αλλά μέσα στους 6 μήνες έχουμε μια υποτροπή με μικρότερο grade ή μικρότερο στάδιο. Και έχουμε και το BCG relapse, έτσι, που είναι μια υποτροπή, είναι αυτό που ουσιαστικά βλέπουμε μετά τους 6 μήνες. Δηλαδή έχουμε μια αρνητική κυστεοσκόπηση και μετά σε κάποια στιγμή εμφανίζεται ένας όγκος. Στα πρώτα δύο δείχνει μια επιθετική νόσο και θα δείτε πιο κάτω και στα κριτήρια είναι ένας λόγος για να κάνουμε μια κυστεκτομή. Ενώ στο BCG relapse μπορούμε να κάνουμε συνήθως ένα δεύτερο κύκλο BCG. Έχει βρεθεί ότι ο κίνδυνος πρόοδου δεν είναι πολύ μεγάλος. Στο 71% υπάρχει μια παρατεταμένη απάντηση και καλοί υποψήφοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν βέβαια μια κυστεκτομή ή και των πραγμάτων λόγω της απλής νοσηρότητάς τους δεν είναι καλοί υποψήφοι.
Τρίτος κύκλος ΒΣΖ δεν έχει βρεθεί ότι βοηθάει, έτσι. Καθώς επίσης και ο συνδυασμός του ΒΣΖ με την Ιντερφερόνη, και αυτός ίσως θέλει καλύτερες μελέτες για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα πιο σίγουρα. Τώρα, πέραν του ΒΣΖ έχουν δοκιμαστεί και άλλα φάρμακα, το gemcitabine, η μητομικίνη με τοπική υπερθερμία ή με πώς το λένε, electromotive drug administration, έτσι. Και αυτά έχουν βρεθεί, υπάρχουν ορισμένες μελέτες που λένε ότι έχουν μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά πάλι και αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι, σίγουρα δεν είναι καλύτερα από τον ΒΣΖ και χρειάζεται περισσότερη μελέτη για να τα βάλουμε στην καθημερινή πράξη. Ακτινοχημειοθεραπεία σε αυτό το στάδιο δεν προτείνεται. Και τώρα εδώ ο ρόλος της κυστεκτομίας. Βεβαίως η κυστεκτομία έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Μας δίνει τη δυνατότητα σε αυτό το στάδιο για πλήρη ίαση, μεγάλη ίαση βλέπετε, στο 80-90%. Έτσι. Και υπάρχει βέβαια ότι καλύτερα να την κάνουμε την κυστεκτομή νωρίτερα παρά αργότερα. Έχει καλύτερα ποσοστά επιβίωσης. Αντιμετωπίζουμε στα σίγουρα μια υποσταδιοποίηση, έτσι, ανεξαρτήτως του πόσο καλή διουρηθρική έχουμε κάνει. Τώρα με την εκτεταμένη λεφανεδεκτομή μπορεί να προσφέρουμε εκτός από διαγνωστικές πληροφορίες να έχουμε και ένα θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και βέβαια το follow-up ίσως είναι πιο απλό. Σχετικό βέβαια είναι αυτό, αλλά σίγουρα είναι λιγότερο επεμβατικό ίσως κατά κάποιο τρόπο. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια πρέπει να ξέρουμε είναι μια μεγάλη επέμβαση, έτσι, έχει μεγάλη, σχετικά μεγάλη θνησιμότητα, έχει μεγάλη νοσηρότητα, επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών και καμιά φορά σε αυτή την ομάδα των ασθενών υπάρχει υπερθεραπεία, διότι ίσως με συντηρητική αγωγή πάνω από 50% των ασθενών θα πηγαίνανε αρκετά καλά. Γι' αυτό λοιπόν, για να καταλήξουμε στο τι από τα δύο, και εδώ είναι το ζουμί της όλης υπόθεσης, για να καταλήξουμε στο τι από τα δύο θα προτιμήσουμε, αν θα κάνουμε ΒΣΖ ή θα προχωρήσουμε γρήγορα σε μια κυστεκτομή, πρέπει να υπάρχει ένα risk stratification. Γιατί από τη μια πλευρά η καθυστέρηση μιας κυστεκτομής μπορεί να είναι επιζήμια και υπάρχουν διάφορες μελέτες που λένε ότι όσες περισσότερες διουρηθρικές κάνουμε και μετά οδηγηθούμε σε μια κυστεκτομή, είναι χειρότερη η πρόγνωση. Επίσης, όταν μια κυστεκτομή καθυστερήσει, γίνει πάνω από 2 έτη από την αρχική διάγνωση, πάλι τα αποτελέσματά μας είναι χειρότερα. Όπως επίσης και οι κυστεκτομίες που γίνανε μετά το 1998, όπου έγινε πλέον ευρεία η χρήση των ενδοκυστικών εγχύσεων, τα αποτελέσματά μας ήταν χειρότερα πάλι. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, η συντηρητική αγωγή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους αρρώστους, και ειδικά για τους ηλικιωμένους με πολλά προβλήματα υγείας, η συντηρητική αγωγή προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής. Κατά συνέπεια, πώς θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Κακοί προγνωστικοί παράγοντες και αυτοί οι οποίοι θα πρέπει ουσιαστικά να μας οδηγήσουν σε μια, να προτιμήσουμε ή να εξηγήσουμε τουλάχιστον στον άρρωστο να επιλέξει να κάνει, να είναι πιο επιθετικός και να βγάλουμε την κύση του, είναι τα πιο σημαντικά τρία, είναι ένας όγκος, ο αρχικός όγκος να είναι μεγάλο σε διάμετρο, να υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι όγκοι και να υπάρχει ταυτόχρονα και CIS. Αυτοί οι ασθενείς ίσως πρέπει να οδηγηθούν πιο γρήγορα σε κυστεκτομή από το να κάνουν ΒΣΖ. Κακοί παράγοντες επίσης είναι ένας, όταν κάνουμε το retour και βρούμε υπολοιπόμενο όγκο, TAF1, αυτό δείχνει ότι έχεις ένα relapse, δηλαδή με TAF1, αυτό είναι κακό προγνωστικό σημάδι, ίσως πρέπει να κάνουν κυστεκτομή. Το ίδιο και αν γίνει υποτροπή μας εντός 3 με 6 μηνών, και αυτό είναι κακό προγνωστικό σημάδι. Και βεβαίως αυτοί που κάναν ΒΣΖ και όγκος δεν έφυγε καθόλου, συνεχίζουν και έχουν όγκο. Υπάρχουν βέβαια και διάφορα άλλα στοιχεία όπως η λεμφαγιακή διήθηση, το TAF1C, δηλαδή πολλά εγγύα και λεμφαγεία είναι διηθημένα στο χώριο από όγκο. Η δίθυση προστατικής ουρίθρας είναι κακό προγνωστικό σημάδι. Και μερικοί λένε και για τη θέση του όγκου, ότι ο θόλος και το πρόσωπο τείχομα ίσως είναι χειρότερα. Κυρίως εγώ θα ήθελα να σταθείτε στα πρώτα 6 σημεία, τα οποία ίσως μας βοηθήσουν να πείσουμε τον άρρωστό μας ότι πρέπει να γίνουμε λίγο πιο επιθετικοί.